τι ζητάει ο καταναλωτής, πώς το ζητάει και από ποια κανάλια επιλέγει να το αγοράσει. Ο στόχος μας είναι το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο παράγει η περιοχή να μπορούμε να το κρατάμε στην τοπική μας οικονομία και όχι αυτό να διασπάται και να ξοδεύεται σε όλη την Ελλάδα. Για να το πετύχουμε αυτό, με τα κατάλληλα εργαλεία πρέπει να αναβαθμίσουμε τα καταστήματά μας, την ψηφιακή μας εικόνα και τις υπηρεσίες μας. Συνάδελφοι, πολλές φορές τα καταστήματα δεν συρρυκνώνονται από τον ανταγωνισμό, αλλά από δικά τους λάθη και παραλήψεις. Ο ανταγωνισμός μας κάνει καλό, μας βελτιώνει και μας κρατά σε μια συνεχή επαγρύπνηση. Όπως γνωρίζετε, το επιμελητήριο έχει γνωμοδοτικό ρόλο απέναντι στην κοινωνία και στους θεσμούς. Με το σημερινό αυτό συνέδριο αναδεικνύουμε ξανά και τον υπομορφωτικό ρόλο του επιμελητηρίου προς τα μέλη του. Για μας, το σημερινό συνέδριο, η σημερινή επιμορφωτική διαδικασία τύπου workshop, θα το έλεγα εγώ, έχει χαρακτήρα κεντρικής επιλογής. Επιλογή πρέπει να ενσωματώσουμε όλοι μας την καθημερινότητά μας από τη πιο μικρή μέχρι τη πιο μεγάλη οντότητα της περιοχής μας. Ο ρόλος μας είναι αυτός. Θα είμαστε δίπλα σας. Η περίοδος που ανοίγεται είναι γεμάτη προκλήσεις και χρηματοδοτήσεις οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία και είμαστε εδώ να δημορφώσουμε εκείνο το μείγμα ώστε να γίνουμε και χρήσιμοι αλλά και αποδοτικοί, θα έλεγα και απορροφητικοί προς την κατεύθυνση αυτή προς όφελος της καθημερινότητας και της τοπικής οικονομίας. Το σημερινό συνέδριο έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας. Αφορά την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού, μια έννοια που ακουμπάει κάθε πτυχή της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Η ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα, στη στρατηγική και στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων είναι πλέον μονόδρομος. Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη ενημέρωσης και την ανάγκη, θα λέγαμε, εκπαίδευσης των επιχειρηματιών και των στελεχών των επιχειρήσεων της περιοχής, δημιουργήσαμε ένα συνέδριο το οποίο έχει χαρακτήρα workshop, στο οποίο ο επιχειρηματίας θα λάβει σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες για τη διαχείριση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο εισηγητών και ομιλητών και θεωρούμε χρέος μας και καθήκον μας να αντιποκρινόμαστε στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως και η εναρμόνισή της και η ενσωμάτωση της έννοιας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η πόρτα της ενημέρωσης του ΕΒΕ είναι μονίμως ανοιχτή για τις επιχειρηματίες. Κοιτάξτε, είμαστε πλέον σε έναν οργασμό, θα λέγαμε, εκδηλώσεων, δράσεων, είτε μικρότερου χαρακτήρα, είτε σημαντικότερων ενεργειών όπως η σημερινή. Ο ρόλος μας είναι αυτός, οφείλουμε να επιτελούμε το έργο μας και προς αυτή την κατεύθυνση ο επιχειρηματίας θα έχει πάντα δίπλα του το επιμελητήριο για να επιμορφώνεται, να μπορεί να αναπτύσσεται και να ανοίγει νέους δρόμους για τη δουλειά του και για την οικογένειά του, για την περιοχή που το έχει πολύ ανάγκη, ειδικά πλέον στην φάση που διανύουμε που σχετίζεται με την απολιγνητοποίηση και όλα τα προβλήματα που έχει η καθημερινότητα. Σήμερα έχουμε προσκαλέσει τον εμπορικό κόσμο της περιοχής μας στο συνέδριο με θέμα «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Το ίντερνετ, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων μας. Αυτό σημαίνει πως ο καταναλωτής έχει αλλάξει πλέον τον τρόπο τον οποίο σκέπτεται, επιλέγει, αναζητά προϊόντα και έχουμε χρέος και υποχρέωση σαν επιμελητήριο όχι μόνο να γνωμοδοτούμε απέναντι στην κοινωνία, αλλά να παρέχουμε και επιμορφωτικό ρόλο και υποστήριξη όσον αφορά τα καταστήματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν σκοπό να αναδείξουν τις προκλήσεις, να ενημερώσουν τους επιχειρηματίες για το πώς αλλάζει το εμπόριο στα επόμενα χρόνια, πώς θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε, με ποια εργαλεία και ποιες δεξιότητες, ώστε να είμαστε ψηλά στη συνείδηση των καταναλωτών. Το εισόδημα το οποίο παράγεται από την περιοχή πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κρατάμε στην περιοχή. Και για να γίνει αυτό πρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάει πλέον ο κόσμος για να συνεχίσουμε να είμαστε βιώσιμοι. Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων καθοδόν για το 2030 θα έλεγα, γιατί οι μικρομεσαίες ως ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελούν το 82% των θέσεων εργασίας. Είναι καθοριστικός ο ρόλος τους
για το μέλλον και της επόμενης γενιάς και της σημερινής και της προηγούμενης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος, η κοινωνία μεταλλάσσεται, οι εταιρείες είναι υποσύνολα της κοινωνίας και για να έχουν οι νέοι νέες συνθήκες εργασίας θα πρέπει πρώτα να τις διαμορφώσουν. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος και του σημερινού συνεδρίου εδώ στην Κοζάνη. Τώρα, όποιος δεν ανέβει στο τρένο του μετασχηματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού, μένει στο περιθώριο. Δυσκολεύεται ακόμα να βρει αγορές, να βρει πελάτες. Ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήδη έχει μετασχηματιστεί το κράτος σε πάρα πολλές μορφές, διαδικασίες, τμήματα, υπηρεσίες. Οι πολλές εταιρείες σήμερα, όπως είπατε, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Στα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια, πολλές εταιρείες θα μείνουν κυριολεκτικά πίσω, όχι εκτός του τρένου, όπως είπατε, θα μείνουν πίσω από τη νέα εποχή, από τη νέα κοινωνία. Ήδη σήμερα βλέπουμε ότι πάρα πολλοί νέοι πληρώνουν με το κινητό τους, ούτε καν με κάρτες, πόσο μάλλον δε χωρίς χρήματα. Και οποιαδήποτε εταιρεία από περίπτερο μέχρι μικρομεσαία και μεγαλύτερη δεν δίνει δυνατότητες και ηλεκτρονικών, ας πούμε, πληρωμών, είναι αυτή τη στιγμή έξω από την αγορά. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μετασχηματισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων? Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για να πάμε τις επιχειρήσεις μας μπροστά. Πάντα βέβαια με γνώμονα το μέγεθος και το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης. Θεωρώ πολύ σημαντικές δύο λέξεις σε αυτό το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το ένα είναι η προσαρμογή σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας και η εξέλιξη. Αν θέλουμε να πάμε τις επιχειρήσεις μας μπροστά σε όλη τη χώρα, αλλά πόσο μάλλον περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γνωστά σε όλους, δεν θέλω να τα ξαναλέω, πρέπει πραγματικά να το πιστέψουμε, να μετασχηματιστούμε για να πάμε μπροστά. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ο ψηφιακός, για να μην χαθεί το τρένο για τις επιχειρήσεις? Καταρχήν αποτελεί μια εθνική προτεραιότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη πλέον. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα υπουργεία, είναι κάτι το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη μέρα. Γιατί η Ελλάδα πρωτοπορεί και σε αυτό. Όπου συμβαίνει μετασχηματισμός ψηφιακός, τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά. Άρα, η παρόντιση προς επιχειρήσεις, η παρόντιση προς τα Υπουργεία, η συνεργασία των Υπουργείων με το ψηφιακής πολιτικής αναδεικνύουν συνεχώς θέματα της καθημερινότητας, τα οποία υποστηρίζουν, βοηθούν τον πολίτη, ξεμπλοκάρουν την γραφειοκρατία. Πολλά παραδείγματα έχω να σας πω για το Υπουργείο Μεταφορών που ασχολούμαι με τον ψηφιακό μεταχειρισμό τον τελευταίο ένα χρόνο, τα οποία κεφαλοποιούνται στην καθημερινότητα των πολιτών. Άρα ένας ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα έχει μόνο θετικά να συνεισφέρει στην επόμενη μέρα της χώρας μας. Στο συνέδριο και με τη συγκατάθεσή σας βιντεοσκοπείτε και θα μπορείτε αργότερα να αναζητήσετε το υλικό των παρουσιάσεων από το επιμελητήριο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον πρόεδρο του επιμελητήριου, κ. Μητράγκα Ιωάννη, για μια σύντομη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι προχωράει. Πώς θα προχωρήσει? Για κανείς συνάδελφε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, είναι πραγματικά μια εξαιρετική εκδήλωση. Εξαιρετική. Με ένα αντικείμενο και με ένα θέμα, το οποίο δεν είναι απλώς που αφορά το σήμερα, αφορά το σήμερα και το αύριο. Αφορά το σήμερα για τη σημερινή κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν πρωτοφανή τρόπο προχώρησε σε έναν μετασχηματισμό ψηφιακό σε όλα τα επίπεδα. Και αφορά το αύριο, γιατί αυτό ο μετασχηματισμό ο ψηφιακό θα δώσει ηγέτια δυνατότητε που δεν υπάρχουν κανένα τέτοιο. Και δεν υπάρχουν σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Και δεν υπάρχουν γενικότερα σε πολλά ευρωπαϊκά. Και το λέω το όταν μου λέτε γιατί. Γιατί χωρί να θέλω να υποτιμήσω το συνέδριο, γιατί δεν είναι ποσότητα αυτή η οποία δημιουργεί το αποτέλεσμα, είναι ποιότητα. Είναι βέβαιο ότι έχουμε πάνε σε αυτά τα οποία ποιότητα υπάρχει, ότι δεν βλέπω συμμετοχή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει ο κερματίε τη Κοζάνη από το θέμα. Και βλέπω αρκετού οικονομικού συμβούλου πάνω από εξητέ, γιατί υπάρχει αντίληψη, εντάξει, δεν το πάω εγώ,
Να πάρει η επιστήμη, να πάρει ο οργανισμό σίγουρο. Δεν γίνεται στα πράγματα. Αν κάποιοι είμαστε ωφέλιμοι και όχι αρεστοί, δεν γίνεται στα πράγματα. Είναι τελείω διαφορετικά. Νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο στην ταχύτητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και το λέω αυτό χωρίς να θεωρώ πάντα, γιατί υπάρχει αυτή η λογική, ξέρεις, μας βοήθησε και ο COVID σε αυτό. Ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βοήθησε ο COVID. Αλλά ήταν μια επιλογή, ήταν από αυτά τα οποία δεν είχαμε πει ότι θα κάνουμε. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, μιλάω σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Είπαμε αρκετά πράγματα από τα 19, κάνουμε πολύ περισσότερα. Αυτό ήταν από αυτά που δεν είχαμε πει ότι θα γίνει στο βαθμό και στο ρυθμό με τον οποίο γίνεται. Ότι εμείς μπορούμε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με κάποια βήματα. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι αυτό θέλει εξέλιξη. Ναι, συμφωνώ τώρα. Αλλά προχωράμε όμως. Είμαστε ανοιχτοί στη διδική, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είμαστε ανοιχτοί στις συνέπειες με φορείς αλλά και με πρόσωπα. Για να το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται είναι αυτό που χρειάζεται το ωφέλιμο. Αυτό είναι ο λόγος που προχωράμε έτσι. Το μήνυμα όμως δεν είναι μόνο η συνέπεια. Το μήνυμα είναι η κατανόηση. Να καταλάβει ο καθένας την καθημερινά ξεχωριστά στον χώρο που κινείται, είτε είναι συμβουλευτικός, είτε είναι οικονομοτεχνικός, είτε είναι μελετητικός, είτε είναι αυτός που έχει το μαγαζί του, την εταιρεία του και θέλει να προχωρήσει και να ξεπεράσει τους άλλους που ακόμα κοιμούνται. Πιστεύω το μόνο που πω έτσι, ότι πρέπει να ενωθεί και να επιλέξει. Αυτό το ρόλο έχει το σημερινό συνέδριο, η Ελλήνα, η πώς το πες Γιάννης ο Μαριός που πρέπει το workshop. Το workshop έτσι λέει ο Μαριός Γιάννη. Λοιπόν, αυτό το νόημα είσαι. Κύριε Στικίνη, να συγχαρώ και την πλευρά μου για την εξαιρετική επίδοση που διοργανώνει σήμερα από τον Υπήρο Κοζάνης με ένα πολύ αστικό θέμα και πολύ πρακτικό. Έχει άμεσο ενδιαφέρον η οργάνωση μιας επιχείρησης, είτε είναι εμπορικής, είτε παραγωγικής, είτε είναι σε οποιοδήποτε στάδιο αν βλέπετε, οικονομικά, να οργανωθεί και ψηφιακά και να εκμεταλλευτεί αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία, ούσες ακόμα να μην τις έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσουν, δεδομένου ότι η επιστήμη αυτή εξελίσσεται ραγδαία και η τεχνολογία τρέχει με ασύλληπτες ταχύτητες. Έτσι θα πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς τη συμμετοχή μας ως επιχειρηματικός κόσμος και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αυτή τη δυνατότητα με υποδομές, με γνώση και πολύ σημαντικό παράδειγμα σήμερα που έχετε καταξιωμένους τεχνοκράτες να μιλήσουν από την εμπειρία τους και με τη γνώση τους στους ανθρώπους της δικιάς μας οικονομίας και να γίνει αυτή η μεταφορά της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στους ανθρώπους της αγοράς και να κερδίσουμε καμένο έδαφος. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στην περιφέρεια να κάνουμε, κύριε Γιάννη. Έχουμε στήσει μια ξεχωριστή περιφέρεια ψηφιακής μετάβασης και έχουμε οργανώσει το σχέδιο της μετάβασης στην περιφέρεια σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο του δημοσίου τομέα, στο επίπεδο της αγοράς και στο επίπεδο των πολιτών, των οικογενειών, των καταναλωτών. Και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, ό,τι πολιτική εφαρμόζεται από την κυβέρνηση θέλουμε να την υιοθετήσουμε και να την εφαρμόσουμε από τις πρώτες περιφέρειες, θα παίρνουν και πρωτοβουλίες δικές μας και έχουμε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα δικό μας πάλι της περιφέρειας για τις υπηρεσίες των υπηρεσιών του οργανισμού της περιφέρειας και μέσα στον επόμενο χρόνο η συνεργασία όλων των πολιτών με την περιφέρεια θα γίνεται ψηφιακά σε 198 υπηρεσίες σε νέα διευθύνσεις. Δεν θα υπάρχει η συναλλαγή που ξέρουμε μέχρι σήμερα, θα γίνεται ακόμα το κινητό. Επίσης, έχουμε ενταχθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα και θέλουμε να στήσουμε εδώ ένα data center, όπως λέγεται, για να αυξήσουμε και την ταχύτητα και τον χώρο για να δοθεί αυτή τη δυνατότητα και σαφώς στους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και στις υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την περιφέρεια να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα. Και ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, θέλουμε
κατέλει την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και είμαι σίγουρος ότι είτε με την συμμετοχή αυτή είτε ψηφιακά όπως είπε στα ΛΑΜ θα πάρουν το μήνυμα και την γνώση που πρέπει οι επιχειρηματίες μας και γρήγορα θα μπούμε και εμείς σε αυτή την τεχνολογία. Η οποία έκφραση είπε δεν είναι συγκριτέ και σίγουρη. Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι του φορέου, αυτό το οποίο απαιτείται στο επόμενο διάστημα και επομένως και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι ο επαγγελματισμός. Επαγγελματισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα είναι σωστή και η επιλογή και η έκφραση που χρησιμοποιείς. Και βέβαια, γιατί επαγγελματισμός, γιατί υπάρχει η επόμενη λέξη που λέγεται ανταγωνιστικότητα. Ποια ανταγωνιστικότητα, ποιοτική και ποσοτική. Εγώ θα προσθέσω και μία άλλη. Και μία στο ενδιάμεσο ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικότητας. Ποια μπορεί να είναι αυτή, είναι αυτή η ανταγωνιστικότητα η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση που λέει ότι δίνουμε την καλύτερη τιμή με την αντίστοιχη ποιότητα και στην αντίστοιχη ποσότητα. Επομένως, αυτή η προσπάθεια μπορεί να στηριχθεί προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι και επιτρέψτε μου να πω η έναρξη της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. Και όταν λέμε παραγωγική διαδικασία, εννοούμε ασφαλώς όχι μόνο την παραγωγή στον χώρο, αλλά εννοούμε και την εμπορία, την πώληση μέχρι το ράφι του καταναλωτή. Το δεύτερο είναι το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση των επιχειρήσεων, για τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, για τη συγχώνευση των επιχειρήσεων. Είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σειρά νομοθετημάτων. Τελευταία νομοθετήματα ήταν η επιδότηση της συγχώνευσης των επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις, επομένως η ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού των επιχειρήσεων αυτών. Άρα, να πάλι ο ρόλος των συμβούλων πόσο σημαντικός είναι. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι αυτό το οποίο συνηθίζουμε και λέμε, αλλά συνήθως δεν το φτιάχναμε πράξη. Ποιο ήταν, λέγαμε, η ένταξη της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια πάρθηκαν και εκεί πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Θεσμοθετήσαμε την ανάπτυξη των καινοτομιών και τη μετεξέλιξη σε παραγωγική αξία μέσα στα πανεπιστήμια. Θεσμοθετήσαμε και ενισχύσαμε τη δυνατότητα να στείλονται οι spin-off εταιρείες και οι άλλες μορφές εταιριών πραγματικά έχουν προστιθέμενη αξία. Και επομένως η κυβέρνηση ενέταξε στο καθημερινό φρασιολόγιο της, επιτρέψτε μου να πω, τις διαδικασίες εκείνες που πραγματικά δείχνουν ότι στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Και πρόσθετα τη στήριξη και οικονομικά, και ας μην το ξεχνούμε αυτό. Συνηθίζουμε να λέμε και λένε πολλοί επιχειρηματίες ότι πραγματικά, εάν η κυβέρνηση με δανεικούς πόρους, επαναλαμβάνω, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει αυτή η επιχειρηματικότητα την οποία ανέφερε τώρα. Επομένως, το να πει κανείς στηρίζει την επιχειρηματικότητα, πρέπει πρώτα να αποφασίσει και να γνωρίζει πώς μπορεί να τη στηρίξει. Άρα, σε θεσμικό πλαίσιο και σε χρηματοδοτήσεις. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι η επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία, που είναι πράγματι στο επίκεντρο, που όμως πολλές φορές ξεχνούμε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα. Άρα, πρέπει πρώτα να καταλήξουμε τι επιχειρηματικότητα θέλουμε και μετά θα καταλήξουμε τι υποδομές πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη Δυτική Μακεδονία, λοιπόν, όπως και ο κύριος Περιφερειακός είπε νωρίτερα, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου. Το παραγωγικό μοντέλο δεν διατάσσεται, σχεδιάζεται και εμπλουτίζεται, πρικοδοτείται. Με τι πρικοδοτείται? Πρικοδοτείται με θεσμικό πλαίσιο, έχει ολοκληρωθεί, είναι διαθέσιμο και υπάρχει. Πρικοδοτείται με πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης έχει εγκριθεί, είναι διαθέσιμο, μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Πρικοδοτείται με πόρους. Πραγματικά υπάρχουν πόροι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια μέσα από την όπλευση για τη Δυτική Μακεδονία για την επόμενη περίοδο. Και επίσης με ένα πλέγμα επενδυτικών κινήτρων, τα οποία επίσης επενδυτικά κινήτρα είναι διαθέσιμα στο νέο αναπτυξιακό νόμο και θα προκυρηθούν στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι στην περιοχή μας αυτό που εμείς λέμε επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο στρατηγικής, το στηρίζουμε. Η κυβέρνηση είναι κοντά, δίπλα και εννοεί τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, παίρνει τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται. Το επιμελητήριο είναι δίπλα στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών και εσείς είστε δίπλα μας για να μας ενισχύσετε περισσότερο τις γνώσεις.
πιστεύουμε και επιθυμούμε ότι μπορεί να έχουμε στα θέματα της επιχειρηματικότητας. Με αυτό θέλω να κλείσω την δική μου παρέμβαση για να μην φάω περισσότερο χρόνο, ευχαριστώντας σας και πιστεύοντας πραγματικά ότι πλέον πρέπει και στα θέματα της ενημέρωσης να πάμε σε μια νέα εποχή. Όχι την εποχή της ψηφιοποίησης, δεν εννοώ μόνο αυτό, την εποχή του πώς πρέπει να κάνουμε τις ενημερώσεις. Δηλαδή μέσα από ανθρώπους με ζωντανά παραδείγματα, πώς ζουν τις δυσκολίες της επιχειρηματικότητας, πώς βλέπουν και επενδύουν στις ευκαιρίες που προκύπτουν από την επιχειρηματικότητα, και αυτό θα είναι για μας πραγματικά πολύ θετικό.